πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Επομένως, το γεγονός ότι τελείωσε έτσι και καταφέραμε να παίξουμε και τους τελικούς και να τους κερδίσουμε, σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ έτσι, ευχάριστο. Ήταν ένα πολύ διαφορετικό πρωτάθλημα, σίγουρα και χωρίς τον κόσμο, σίγουρα και επειδή δεν είχαμε κάνει την απαραίτητη προετοιμασία, αλλά παρόλα αυτά τελείωσε ιδανικά. Διαφορά των ομάδων και σε εμάς και στο γυναικείο, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες, είναι τεράστια. Όσο προετοιμασία χρειαζόταν, κάναμε. Κερδίσαμε τους αγώνες που έπρεπε, αναδειχθήκαμε πρωταθλητές, που είναι σημαντικό. Για άλλη μια χρονιά ο Ολυμπιακός κατάφερε στα δύο τμήματα να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Όταν ήρθα στην ομάδα, ήταν σίγουρα να παίξω και στην Ευρώπη και πολύ δύσκολα μάτς και όλες οι διακρίσεις. Αλλά στην πορεία πιστεύω όλη αυτή η ενέργεια που έχει ο κόσμος και το πάθος και η ένταση που έχει, που θέλει να σε βλέπει, να κερδίζεις τα μάτς και είναι δίπλα σου και σε υποστηρίζει. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που δεν ξέρω άλλη ομάδα που να πραγματικά να έχει τέτοιο κοινό και οι φίλαθλοι να σε υποστηρίζουν τόσο πολύ. Πραγματικά αυτό που λέμε ότι είναι ο 8ος παίκτης ισχύει κάθε φορά, σε κάθε μάτς. Όχι μόνο σαν τμήμα ανδρικού πόλου, σαν Ολυμπιακός, ερέστεχνος Ολυμπιακός, σε μια οικογένεια. Με την υποστήριξη των προέδρων μας και του κόσμου, έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο κλίμα εδώ πέρα. Μαζί με την κατάκτηση των τίτλων, δένεσαι και με το σύλλογο ακόμα πιο πολύ. Θέλαμε να πούμε κιόλας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε χορηγούς όπως η Winmaster. Θέλουμε πάρα πολύ έτσι να έχουμε την υποστήριξη και να νιώθουμε ότι ακόμα και στο τελείωμα της σεζόν υπάρχουν χορηγοί όπως εκείνοι και μας υποστηρίζουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Winmaster εν μέσω πανδημίας, όλες οι εταιρείες χαίρουμε, όλη η Ελλάδα έχει πρόβλημα, οικονομική κρίση σίγουρα, και δείχνει ότι μια μεγάλη εταιρεία σαν αυτή μπορεί να σταθεί πλάι σε ένα πολύ μεγάλο σύλλογο και δίνει το παράδειγμα και για άλλες εταιρείες, γιατί σίγουρα πρέπει να ακολουθήσουν κι άλλες, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, γενικά για τον ερασιτέχνη αθλητισμό που το έχει ανάγκη. Οπότε έρχονται πιο μικρές παίκτρες από τις κάτω κατηγορίες και προσπαθούμε να τους μεταδώσουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και ότι πρέπει να νιώθουν πολύ έτσι, τυχερές που είναι σε αυτή την ομάδα. Όπως και όταν έρχονται ξένες παίκτριες, ενθουσιάζονται τόσο πολύ με αυτό το κλίμα που υπάρχει και τη στήριξη. Και πραγματικά δενόμαστε αμέσως όλοι και νομίζω αυτό είναι που με έχει κερδίσει πάρα πολύ. Όταν ήρθα στον Ολυμπιακό, ήμουν πολύ τυχερός να έρθω την ίδια χρονιά με τον Γιώσο τον Μπάβιτς. Έπαιξα συμπαίκτης με τον Άντρο τον Μπούσλιε και εξίσου καλούς παίκτες σαν τον Γιάννη τον Φουντούλη, τον Κωνσταντίνο τον Μουρίκη. Δηλαδή ήρθα σε μια ομάδα έτοιμη. Έμαθα πάρα πολλά από αυτούς, έμαθα πάρα πολλά από όλους και από τους προπονητές. Και όπως είπε η Νικόλ, τώρα αλλάζει σκητάλη, τώρα είναι σειρά μου μετά από 5 χρόνια στην ομάδα. Στους μικρότερους που έρχονται στην ομάδα, να τους δώσω εγώ το παράδειγμα και να τους μάθω τι σημαίνει ο Ολυμπιακός.